Ναι, σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα, εδώ τα πράγματα είναι απόλυτα ήρεμα. Βεβαίως, η οργή των αγροτών είναι ίδια για τα μέτρα. Από το πρωί στο υποκατάστημα του ΟΓΑ βρισκόμαστε, στο Ηράκλειο, στο οποίο γίνεται κατάληψη από τους αγρότες του νομού Ηρακλείου, της περιοχής εδώ. Είμαι μαζί με τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Κύριε Νεμάκη, γιατί είμαστε εδώ σήμερα, ποια είναι τα αιτήματά σας? Κάναμε συμβολική κατάληψη στον ΟΓΑ. Μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα προσπαθούν να κάνουν δεύτερη φορολόγηση. Προσπαθούν να περάσουν βάσει του εισοδήματος να πληρώνει ΟΓΑ, όταν το 40% ήδη των ασφαλισμένων δεν μπορεί να πληρώσει τις φορές τους. Μέσα από την άγρια φοροπυκνική επιδρομή την οποία έχουν κάνει. Όποιος παράγει σε αυτόν τον τόπο τιμωρείται. Είναι κατ' εντολές αυτή τη στιγμή των δανειστών και των βορείων χωρών. Πάνε να εξοντώσουν την παραγωγή στη χώρα μας. Για να καταλάβετε, πήγαν να έβαλαν φορολογία 23% στο βόηο κρέας και το πήραν άρον-άρον πίσω μετά από παρέμβαση της Ολλανδίας και του Βελγίου, και την ίδια ώρα φορολογούν το κρασί. Φορολογούν οτιδήποτε παράγεται στη χώρα. Σήμερα η χώρα μας εισάγει πάνω από 7 δισεκατομμύρια γαλακτοκομικά και φυτικά προϊόντα και κρέας. Την ίδια ώρα πρέπει να δοθούν κίνητρα να παράγονται προϊόντα, δίνονται αντικίνητρα. Υπάρχει σκοπιμότητα γι' αυτό, δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας δεν σας τα είχε πει προεκλογικά? Γιατί θέλουν να ελέγξουν διατροφή, δεν να ταΐσουν τον κόσμο πλαστικοποιημένες τροφές. Θα το μεταφέρω εγώ, παιδιά. Ωραία, γιατί δεν έχει επιστροφή. Ο κύριος Τσίπρας δεν σας είχε πει προεκλογικά, λένε από το στούντιο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και η Κρήτη του έδωσε ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Η κυβέρνηση σημερινή και των δύο μεγάλων κομμάτων στην ουσία έκλεψαν ψεύτικα την ψήφο του ελληνικού λαού και των αγροτών ιδιαίτερα, γιατί ψηφίστηκαν τους αγρότες. Η Κρήτη έδωσε σημαντικό ποσοστό. Η Κρήτη έδωσε σημαντικό ποσοστό πιστεύοντας τα ψεύτικα λόγια τα οποία κάνανε, και κάνανε ακριβώς τα αντίθετα. Ψηφίστηκαν για να περάσουν άλλους νόμους, για να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα εξοντώνουν τον πρωτογενή τομέα. Θεωρώ ότι το καλύτερο που είναι να κάνουν είναι να φύγουν από την κυβέρνηση, αν δεν μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο αυτό. Πώς θα συνεχίσουν οι κινητοποιήσεις, θα δούμε τρακτέρ στους δρόμους της Κρήτης? Τα μας βλέπουν μπροστά τους κάθε μέρα. Στέλνουμε μήνυμα στους βουλευτές. Μην τολμήσουν και ψηφίσουν νομοσχέδια τα οποία δολοφονούν την αγροτική οικονομία, δολοφονούν την Ελλάδα γενικότερα. Γιατί καταστρέφοντας ο πρωτογενής τομέας θα καταστραφεί όλος ο παραγωγικός τομέας του κράτους. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ούτε χρήματα για συντάξεις. Και στην Αθήνα θα ανέβετε. Παντού μπορούμε να ανέβουμε, να το βάλουμε καλά στο μυαλό τους. Για μας δεν υπάρχει πλέον πισωγύρισμα. Ή νικούμε ή τελειώσαμε. Άρα λοιπόν θα κάνουν πίσω αυτοί. Θέλουν ή δεν θέλουν. Στέλνουμε μήνυμα στους βουλευτές να μην ψηφίσουν. Ιδάλλως είναι ανεπιθύμητη στην περιφέρεια. Να το ξέρουν αυτό. Σας ακούω, παιδιά, ναι. Εντάξει, Μάρια, ευχαριστούμε. Ήθελα να ρωτήσω, μου ακούγεται λίγο απειλητικό όλο αυτό για τους βουλευτές της Κρήτης. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω. Είναι λίγο απειλητικό αυτό που λέτε για τους βουλευτές της Κρήτης. Έτσι υπάρχει, και είναι βουλευτής του Ηρακλείου και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, σαν βουλευτής Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, σαν βουλευτής, ντροπιάζει την Κρήτη. Το καλύτερο από όλα που είναι να κάνει είναι να φύγει από βουλευτής Κρήτης και να πάρει άλλη έδρα. Δεν του ταιριάζει αυτή τη στιγμή να είναι βουλευτής Κρήτης. Οι Κρητικοί έχουμε παράδοση σε αγώνες για την απελευθέρωση αυτού του τόπου. Σήμερα λοιπόν έγινε υποτακτικό όργανο των δανειστών και το φερεύωνο της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριο. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ και εσένα.